τα όρια του παραλογισμού αγγίζει το ιδιότυπο καθεστώς που επικρατεί εδώ και χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, με τα οχήματα όλων των δημόσιων φορέων και των σωμάτων ασφαλείας να διανύουν καθημερινά 32 χιλιόμετρα μέχρι τη Νεάπολη, όπου ανεφοδιάζονται και να επιστρέφουν. Έγινε δημοπρασία. Δεν είναι μόνο τώρα. Και πέρυσι το ίδιο ήταν. Και πρόπερσι το ίδιο ήταν. Γιατί δεν ανακοινήθηκε το θέμα πέρυσι πρόπερσι. Ξαφνικά τι βρώμησε φέτος. Η καταγγελία που έγινε το προηγούμενο διάστημα για την προμήθεια των καυσίμων της Ελλάς με τον ίδιο τρόπο ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Όπως αποκαλύπτεται, το καθημερινό πηγενέλα αφορά τόσο στην πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όσο και στην προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου για όλους τους δημόσιους φορείς. Κανένα πρατήριο από το Μεραμπέλο δεν επιθυμούσε να χορηγήσει καύσιμα στις όλες τις υπηρεσίες, όχι μόνο σε εμάς. Όλοι έχουμε εξυπηρετήσει το δημόσιο σε παλαιότερες εποχές. Αυτή την περίοδο όμως δεν είναι μια περίοδο για να σκορπάς τα λεφτά σου έτσι με αυτόν τον τρόπο. Η σύμβαση με απευθείας ανάθεση με πρατηριούχο από τη Νεάπολη έχει κριθεί σύνομη, καθώς οι ιδιοκτήτες πρατηριών μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου αρνούνται να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Όμως δεν πάβει να κοστίζει πολύ ακριβά στο ελληνικό δημόσιο, τόσο σε μετρητά όσο και σε χαμένες εργατόρες. Είναι σπατάλη χρημάτων, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Έχουν πρόβλημα στο να προμηθευτούν καύσιμα για να τα πουλήσουν μετρητής. Πόσο περισσότερο το να πιστώνουν το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με πολλές χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα. Το παράδειγμα για τις δαπάνες καυσίμων του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι αποκαλυπτικό. Ο Δήμος πληρώνει για πετρέλαιο κίνησης 356.000 ευρώ, για αμόλυβδη 81.600 ευρώ, για πετρέλαιο θέρμανσης 127.600 ευρώ. Μαζί με το φόρο προστιθέμενης αξίας που ξεπερνά τις 130.000 ευρώ, το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 695.503 ευρώ. Το κόστος της επιβάρυνσης των δημόσιων φορέων από αυτή τη διαδικασία σε εποχές κρίσης και λιτότητας παραμένει υπέρογκο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να κάνουν τον τόρο γύρω από το όνομά τους και όχι να αγγίξουν τα ουσιαστικά ζητήματα και προβλήματα που έχουμε αυτή την περίοδο. Τι θα ήταν προτιμότερο δηλαδή, να μην προμηθευτούμε καύσιμα και να μην λειτουργεί η υπηρεσία καθαριότητας, να μην λειτουργεί καμιά υπηρεσία του Δήμου? Είναι αστείωτες αυτά τα πράγματα. Μόνο για την περίπτωση του Δήμου Αγίου Νικολάου, η μετακίνηση του στόλου και οι χαμένες εργατόρες υπολογίζεται ότι κοστίζουν 18.000 ευρώ. Αν προσθεθεί και η επιδότηση προμηθευτή 2,5% που έχει εγκρίνει ο Δήμος, με κόστος 9.000 ευρώ, η συνολική επιπλέον δαπάνη ανέρχεται στις 27.000 ευρώ. Αυτά τα καύσιμα, όπως καταλαβαίνετε, πληρώνονται μετά από την παρέλευση 2 και 3 μηνών πολλές φορές. Οι καταγγελίες για κατασπατάληση χρόνου και χρήματος πέφτουν βροχή, την ώρα που η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για αιμονές, αφού άλλη λύση δεν υπάρχει όσο οι πρατηριούχοι του Αγίου Νικολάου απέχουν από τις δημοπρασίες. Παραβλέποντας όμως τη δυνατότητα δημιουργίας ιδιόκτητου πρατηρίου καυσίμων που έχει προτείνει η τοπική Ελλάς. Μέσω κάποιας υπηρεσίας του Δήμου να μας παραχωρήσει ένα οικόπεδο προκειμένου να το αξιοποιήσουμε εμείς και να το κάνουμε αποκλειστικά πρατήριο καυσίμων είτε αστυνομίας είτε πυροσβεστικής.